Ο Ιπποκράτιος αγώνας ορεινής ποδηλασίας θα διεξαχθεί την Κυριακή το πρωί στο νησί μας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο της ΚΟ. Η εκδήλωση αυτή προσελκύει ικανούς αθλητές σε όλες τις κατηγορίες ποδηλάτες από την Ελλάδα και την Ολλανδία που ασχολούνται επαγγελματικά με το mountain bike. Σήμερα κατέφθασε στο νησί μας αποστολή 26 ατόμων από Ολλανδία. Μεταξύ αυτών 13 αθλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αγωνιστική διαδικασία καθώς και δημοσιογράφοι που θα καλύψουν με πλούσιο ρεπορτάζ το event για λογαριασμό των Ολλανδικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας με τη στήριξη του Δήμου ΚΟ καθώς επίσης πολλών επαγγελματιών του νησιού, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπεύθυνου της εκδήλωσης Δημήτρη Καπατσόρη. Κύριε Καπατσόρη, κατέφθασε σήμερα η αποστολή με τους Ολλανδούς ποδηλάτες και θέλω να μας πείτε πόσοι ακριβώς αθλητές έχουν έρθει. Οι αθλητές που θα τρέξουν στον αγώνα είναι 13. Αλλά όλη η αποστολή είναι 26 άτομα. Σήμερα ήρθαν 23 και την Κυριακή θα έρθουν άλλα 3 άτομα εδώ. Βλέπουμε ότι έχουν φέρει μαζί και τα ποδήλατά τους, τις μεγάλες τσάντες. Είναι πραγματικά και από ό,τι μας είπατε και πολύ ακριβά ειδικά ποδήλατα. Θέλαμε να μας μιλήσετε σχετικά με αυτό. Τα ποδήλατά τους αξιολογούνται κοντά στις 5 με 7.000 ευρώ. Είναι αθρακονημάτινα. Γι' αυτό κιόλας τα βάζουμε σε ειδικές βαλίτσες για να μην σπάνε, επειδή είναι εύκολα να σπάσουν, να πάθουν κάποιο ράγισμα. Και γι' αυτό το λόγο τα βάζουν σε ειδικές τσάντες, ώστε να μην έχουν πρόβλημα στη μεταφορά του αεροπλάνου για να μην πάθουν κάποια ζημιά. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τη συνεργασία και για την προβολή την οποία θα έχει το νησί μας στο εξωτερικό και κυρίως στην Ολλανδία. Το καλό είναι ότι με την αποστολή των Ολλανδών μαζί υπάρχει και δημοσιογράφος, εδώ η Μαράικη, που θα σας μιλήσει μετά, η οποία ξέρει και ελληνικά. Η προβολή είναι ότι ήδη έχουμε γραφτεί σε εφημερίδες ότι έρχονται εδώ πέρα, στη Βόρεια Ολλανδία, στο Φρίσλαν, ότι έρχονται εδώ πέρα η ομάδα του η Bike Team Drachten. Μετά στην επιστροφή θα γραφτεί πάλι σε εφημερίδες και σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδηλατικά περιοδικά της Ολλανδίας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και προβολή της ΚΟ σαν το νησί του ποδηλάτου. Πείτε μας λίγο δύο λόγια σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Πώς εξελίσσεται, ποιες ώρες θα είναι οι αγώνες, για να μπορέσει και ο κόσμος, ο οποίος επιθυμεί να δει αυτό το έτσι, μεγάλο γεγονός, για να είναι ενήμερη. Ο αγώνας γίνεται την Κυριακή. Θα ξεκινήσει μπροστά από το Δημαρχείο της ΚΟ. Η ώρα εκείνης είναι στις 10 η ώρα. Οι αθλητές θα είναι από τις 9 και 4 με 9 και μισή θα είναι σίγουρα εκεί για να κάνουν ζέσταμα. Θα έρθουν πολλοί αθλητές Βαλκανιονίκες, πρωταθλητές Ελλάδος από την Αθήνα. Θα έρθει Τούρκος, οι Ολλανδοί που είναι 13 άτομα, Ροδίτες, πάρα πολύ δυνατοί αθλητές από τη Ρόδο και από τη Λέρο. Ήδη αυτή τη στιγμή οι συμμετοχές μας είναι 57 άτομα για πρώτη χρονιά. 57 άτομα θα συμμετέχουν δηλαδή κάνοντας ποδήλατο. Ναι, κάνοντας ποδήλατο και σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Δηλαδή αυτοί 57 είναι εξειδικευμένοι σε αυτό που κάνουν. Και θα είναι και πολλοί άνθρωποι από τον τόπο μας. Δηλαδή επαγγελματική ουσιαστικά έτσι, η συμμετοχή και ο αγώνας. Ναι, δεν είναι ερασιτεχνική, γιατί μιλάμε για 37 χιλιόμετρα στο βουνό. Μιλάμε για θετικά υψομετρικά κοντά στα 1100 μέτρα. Δηλαδή είναι σαν να ανεβαίνεις 2,5 φορές στο ραντάρ. Μονοπάτια που θα κατέβουν απότομα. Δηλαδή πρέπει να είσαι εξειδικευμένο ποδήλατο, εξειδικευμένο εξοπλισμό και φυσικά πάντα κράνος. Για να γίνει αυτή η μεγάλη έτσι, εκδήλωση, ποιοι έχουν βοηθήσει, ποιοι έχουν συντελέσει για να έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες στο νησί μας. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια μακρά φιλία με μένα και τον Μίντε, ο οποίος είναι ο μάνατζερ της ομάδας του Drachten, και υπάρχει μια αλληλοφιλοξενία. Δηλαδή, εγώ το Μάιο ήμουν στην Ολλανδία και έτρεξα έναν αγώνα 230 χιλιόμετρα μαζί με την ομάδα και τώρα τους είχα προσκαλέσει να έρθουν εδώ. Φυσικά, με βοήθησε και ο Δήμος, με βοήθησαν πολλοί χορηγοί. Είναι αρκετοί, δηλαδή τώρα πρέπει να τους γράψω κάτω για να τους πω, μην ξεχάσω κανένα και μου βάλω τις φωνές. Θα το κάνετε στο έντυπο. Θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεράκι από μένα. Έχω διαγραμμίσει όλη την διαδρομή 32 χιλιόμετρα στο βουνό για να μην χαθεί κανένας, γιατί έχει πολλές διακλαδώσεις, έχει πολλά μονοπάτια και δεν πρέπει να χαθεί κανένας. Τα μονοπάτια μας είναι έτοιμα, είναι εντάξει, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν έτσι όλες τις διαδρομές τα ποδήλατα. Κυρίως εντασικοί δρόμοι είναι, αλλά στο τέλος είναι πολύ ωραία να έρθουν κάποιοι άμα θέλουν, γιατί υπολογίζω αν ξεκινήσουμε στις 10 η ώρα το πρωί, ξεκινήσουν οι αθλητές, υπολογίζω ότι οι πρώτοι αθλητές θα φτάσουν οι δυνατοί,
Θα φτάσουν 12 παρατέταρτο με 12 η ώρα. Οι πρώτοι αθλητές θα φτάσουν, θα τερματίσουν την Τζουκαλαριά. Εκεί στην Τζουκαλαριά το καλό είναι, για να δει και κάποιος έτσι πιο τεχνικά κομμάτια, έχω βάλει ένα πολύ ωραίο μονοπάτι, πολύ τεχνικό, το οποίο θα μπορούν εκεί πέρα να βγάλουν και φωτογραφίες που είναι δίπλα από τον τερματισμό. Και θα μπορούν εκεί πέρα να βοηθήσουν. Φυσικά, μην ξεχάσω το μεγάλο μας χορηγό, που είναι το Gaia Garden στη Λάμπη, με τον Μανώλη τον Χριστοδουλίδη, γιατί μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και τα άλλα ξενοδοχεία, και ο Ηλίας Χατζημιχαήλ και το Εμμάνουελ έχουν, και φυσικά και άλλοι χορηγοί πάρα πολύ, αλλά τα ξενοδοχεία ειδικά. Έχει εγκαλιάσει επομένως η ΚΟΗ, έχουν εγκαλιάσει το event αυτό. Πάρα πολύ, δωρεάν δωμάτια μας έχουν δώσει, δωρεάν διατροφή, δηλαδή πώς να μην το... Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε έναν αγώνα ο οποίος να τον κάνουμε θεσμό. Αλλά πρέπει του χρόνου να βοηθήσουμε ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, να βοηθήσει η περιφέρεια, να βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι, ώστε να μπορέσουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερες ομάδες από το εξωτερικό. Και από άλλα μέρη του κόσμου, έτσι. Και από άλλα μέρη του κόσμου. Φυσικά αυτές τις μέρες στο ίδιο ξενοδοχείο εδώ, κάποιοι μπορεί να το γνωρίζουν, έχουμε τον Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή του Mountain Bike Marathon, που είναι ο Περικλής ο Ηλίας, ο οποίος έμεινε εδώ πέρα άλλη μια μέρα για να γνωρίσει τους Ολλανδούς. Αύριο το πρωί θα φύγει. Δεν θα τρέξει τον αγώνα, γιατί είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Αλλά τον εύχομαι την επόμενη χρονιά να τον έχουμε και για προετοιμασία με την ομάδα του, να κάνει ποδήλατο, να γνωρίσει τα βουνά μας, αλλά και να τρέξει του χρόνου, να γίνει ξανά ο αγώνας και να τρέξει στον αγώνα μας. 16 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος στο mountain bike, και εδώ στην ΚΟ ήρθετε και εσείς για διακοπές και αντωμώσατε με τους Ολλανδούς. Πώς βλέπετε αυτό το event, μιας και εσείς δεν θα συμμετάσχετε, αλλά είστε εδώ για να τους ενισχύσετε? Ναι, εγώ ήρθα στην ΚΟ, είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι. Έχω έρθει πριν πάρα πολλά χρόνια για διακοπές. Και είναι η πρώτη μου φορά στην ουσία που έρχομαι εδώ στην ΚΟ. Αυτό το event είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας, γιατί δίνει τη δυνατότητα να βγουν προς τα έξω οι ομορφιές της ΚΟ. Η ΚΟ είναι ένα νησί το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένας ποδηλατικός τόπος, για να έρχονται και ομάδες και αθλητές να προετοιμάζονται για την αγωνιστική του σεζόν ή για να κάνουν απλώς το ποδηλατό τους και ασχολούνται με τον αθλητισμό. Όπως σας είπα, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, έχει το βουνό, έχει τη θάλασσα, έχει πολύ ωραίες διαδρομές ευθεία. Αυτή η κίνηση εδώ που έχει γίνει από τον Δημήτρη είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται και γίνει πριν πολλά χρόνια. Και όπως βλέπετε, έχουν έρθει και τα παιδιά από την Ολλανδία. Πιστεύετε ότι του χρόνου, αν γίνει έτσι λίγο πιο οργανωμένα, θα μπορούσε να συμμετάσχουν και αθλητές και από όλη την Ελλάδα? Θα έρθουν και αθλητές από την Ελλάδα, αλλά αν θα γίνει κάτι πιο οργανωμένο, σίγουρα θα προσελκύσει πολύ περισσότερο κόσμο, ακόμα περισσότερους αθλητές. Διότι εδώ οι άνθρωποι καταρχήν είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Αυτό πρέπει να το τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να έρθει στην ΚΟ μία φορά και να μην ξανάρθει. Πείτε μας έτσι το μήνυμα που δίνετε στα νέα παιδιά που έχουμε τις φυσικές ομορφιές και που θα έπρεπε να ασκούν περισσότερο το mountain bike, μιας και δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Εγώ αυτό που έχω να πω στα νέα παιδιά είναι να βγουν έξω στους δρόμους, να αθληθούν, να παίξουν, να τρέξουν, να κάνουν ό,τι άθλημα θέλουν. Δεν είναι ανάγκη να κάνουν mountain bike ή να κάνουν ποδήλατο βουνού ή να κάνουν μόνο τρέξιμο. Ειδικά σε μια περιοχή εδώ, σε ένα νησί όπως την ΚΟ, μπορεί να κάνεις διάφορα αθλήματα. Μπορεί να κολυμπάς, μπορεί να τρέχεις, να κάνεις βόλεϊ, ποδόσφαιρο, να κάνεις ποδήλατο. Το θέμα είναι να βγεις, να σηκωθείς από το, να αφήσεις το κινητό, να αφήσεις τηλεόραση και τους υπολογιστές και να βγεις έξω. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Ρωτήσουμε τον Μίτε, μιας και είναι υπεύθυνος της αποστολής, σχετικά με το πώς βλέπει αυτή την συνεργασία και αν θα συνεχίσουν και άλλες χρονιές, αφού θα είναι θεσμός η συγκεκριμένη εκδήλωση, αν θα συνεχίσουν να έρχονται στο νησί μας. Μίτε, how you see this race here and the cooperation with you and me with Kos and Drachten, and if you come again and next year all the other years. Well, first we want to thank Kos and his community to come here with the bike team. We appreciate to come here. Dimitris and I, we know each other for 5 years. It's a warmly friendship. I'm not so good at the translate. Maybe you are better.
Θέλει να ευχαριστήσει την κοινωνία της ΚΟ για αυτό, για το event εδώ και τα λοιπά. Και έχουμε τη συνεργασία εμείς οι δύο, έχουμε τη φιλία αυτή, ναι. Που πάω εγώ στην Ολλανδία και έρχεται και ο Μίντε εδώ πέρα. Well, the race, we think we have some good riders sent here to COS, and we hope we go for the prizes. But that we are here, we are very glad. Ήρθαν εδώ γιατί θα έχει αρκετό ανταγωνισμό, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τα βραβεία, αλλά είναι χαίρονται πάρα πολύ που βρίσκονται εδώ πέρα. Dimitris has arranged everything for us, same with Emmanuel from Gaia Garden. It's a very nice place for us to stay. And we want to thank them for being here. For Dimitris, we thank Dimitris for doing arrange the race for his in his own. It's very special. Τώρα δεν μπορώ να μεταφράζω για αυτά. Ευχαριστεί εμένα που έφτιαξε αυτό τον αγώνα. Φυσικά ευχαριστεί και τον Μανώλη, τον Χριστοδουλίδη και τον Γκάια Γκάρντεν που βρίσκονται εδώ για τους αρέσει το μέρος. Τώρα το άλλο δεν θέλω να το μεταφράσω. Αφορούν εσένα προσωπικά και πραγματικά υπάρχει ένας δεσμός φιλίας πολύ δυνατός. Όχι, ναι, φυσικά. Good luck. Thank you very much. Πολλοί Ολλανδοί έρχονται, πολλούς Ολλανδοί, πώς το λένε. Έρχονται εδώ στην ΚΟ για να κάνουν ποδήλατο. Ναι, αφού είναι το χόμπι, είναι κάτι που κάνουν. Και τώρα που είναι αγώνα, είναι κάτι άλλο βέβαια. Και γενικά οι Ολλανδοί δείχνουν έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοια events. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Και θέλουν να ξέρουν πώς είναι εδώ. Κοίτα, το ποδήλατο εδώ είναι το κανονικά με τουρισμός. Τώρα θέλουμε για το mountain bike να κάνουμε κάτι για το COS, να δείχνουμε... Να δείξουμε, δηλαδή, ότι έχουμε και αυτή την εναλλακτική μορφή ποδηλάτου, όχι μόνο στους ποδηλατόδρομους, αλλά και στο βουνό. Ναι, και με τον Δημήτρη που ξέρει όλα τους δρόμους καλά. Ο Μίντ ήρθε πριν 4 χρόνια και δεν ήξερε τίποτα. Και πήγε 5 ώρες με τον Δημήτρη. Ήταν χάλια πολύ, είπε, αλλά το βρήκε το δρόμο που... Έχει βρει το μονοπάτι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε κάτι για το τουρισμό που κάνουν αυτά. Πιστεύεις ότι αυτά τα ρεπορτάζ, τα οποία θα μεταδοθούν στα μέσα ενημέρωση της Ολλανδίας, ναι, θα βοηθήσουν το νησί της ΚΟ ό,τι αφορά τον ποδηλατικό τουρισμό? Σίγουρα. Θα γράψω για ένα πολύ καλό magazine για ποδήλατα και... Εξειδικευμένο, ναι, ναι. Ναι, ναι, και για hobby και για professional. Και διαβάζουν εκεί όλοι. Και τότε θα κάνει κάτι, ελπίζω. Να βοηθάμε για να έρθουν και ο κόσμο εδώ για αυτά. Και για το κόσμο που είναι Ελλάδα, βέβαια. Εμείς αγαπάμε πολύ η Ελλάδα και το κόσμο.